Η πυρκαγιά προκλήθηκε σε πρώην χειροστάσιο εργοστασίου στην περιοχή των Φερών. Οι αρμόδιε αρχέ επενέβησαν άμεσα και αποτελεσματικά, αφού το ευτύχημα του γεγονότο είναι ότι η φωτιά δεν επεκτάθηκε περαιτέρω. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκδηλώθηκε και δεύτερη αιστεία πυρκαγιά, λίγα μέτρα μακριά από την αρχική, η οποία αντιμετωπίστηκε εξίσου με επιτυχία. Στι 11.30 ώρα ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μα για πυρκαγιά στι εγκαταστάσει τη εγκαταλειμμένε των χειροστασίων του πρώην εργοστασίου τη Τράκη. Ε, η υπηρεσία επενεύει με 8 οχήματα και 18 άνδρες και κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά σε μια έκταση 20 τρεμάτων περίπου που κάηκαν με δρύς, με χόρτα, όπως βλέπετε εδώ η βλάστηση είναι πλούσια και καταφέραμε να την ελέγξουμε μετά από κάποια προσπάθεια μιας ώρας περίπου από την η, η, η ώρα έναρξής της. Ευτυχώ για την αποκατάσταση τη κατάσταση δεν χρειάστηκε να παρευρεθεί το αντιπυρικό ελικόπτερο, το οποίο βρίσκεται την τρέχουσα περίοδο στον αερολιμένα τη Αλεξανδρούπολη, καθώ οι διαστάσει που έλαβε η πυρκαγιά ήταν ελεγχόμενε. Από το διάστημα αυτό και μέχρι το τέλο Οκτωβρίου η πυροσβεστική ενημερώνει του πολίτε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην προβαίνουν σε ενέργειε ή εργασίε στην Ήπεθρο, οι οποίε μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια και για οποιαδήποτε συμβάν υποπέσει στην αντίληψή του να ειδοποιούν αμέσω τι πυροσβεστικέ αρχέ.